Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από το Best. Στην κατάθεση των συνδυασμών τους προχώρησαν χθες οι υποψήφοι σε Δημοπατρέων και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στους υπόλοιπους Δήμους της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας και της χώρας γενικότερα. Για πρώτη φορά φέτος η κατάθεση έγινε ηλεκτρονικά και δεν χρειάστηκε η αυτοπρόσωπη παρουσία του επικεφαλής του συνδυασμού στο πρωτοδικείο. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης έληξε η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιότητων για τον Δήμο και την Περιφέρεια. Η υποβολή έγινε με ηλεκτρονικό τρόπο, διευκολύνοντας σημαντικά τους υποψήφιους των συνδυασμών. Όπως προκύπτει από τους μέχρι σήμερα υπολογισμούς, οι υποψήφοι στην Αχαΐα αναμένεται να ξεπεράσουν τους 4.000 σε 20 συνδυασμούς και για τους 5 Δήμους του νομού. Θεωρώ ότι διευκόλυνε αφάνταστα. Ήταν ακόμα μία προσπάθεια να γίνει η ζωή μας πιο εύκολη και να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία. Όπως σωστά είπατε, εφαρμόζεται για πρώτη φορά η οριστική κατάθεση των συνδυασμών και των ψηφοδελτίων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την αρχή μέχρι το τέλος. Η διαδικασία ήταν πάρα πολύ απλή. Ο επικεφαλής του συνδυασμού δημιουργούσε ηλεκτρονικά πάντα τον συνδυασμό μέσα από την πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εν συνεχεία καταχωρούσε τα στοιχεία των υποψηφίων, τα οποία δεν διέφεραν σε τίποτα από την παλιά διαδικασία. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή τα ίδια ουσιαστικά έγγραφα που χρησιμοποιούνταν και παλιότερα, με τη διαφορά ότι πια αντλούνταν όλα από ένα ηλεκτρονικό σύστημα, εν προκειμένου από το Μητρό Πολιτών και από την ΑΔΕ, ούτως ώστε να μην υπάρχουν λάθη, να μην υπάρχει κανένα ουσιαστικά πρόβλημα. Και κάθε υποψήφιος έμπαινε και έκανε την έγκριση της υποψηφιότητάς του μέσω κωδικών τάξης. Πάντως, στους επικεφαλείς των συνδυασμών υπήρχε η αγωνία μήπως τελικά δεν κατάφερναν να υποβάλουν έγκαιρα την υποψηφιότητά τους. Και ο λόγος είναι το προηγούμενο που είχε δημιουργηθεί στις εθνικές εκλογές, όπου οι συνδυασμοί είχαν αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία λόγω προβλημάτων του συστήματος. Πάντα υπάρχει κίνδυνος μέσα από τις πλατφόρμες και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και εδώ υπήρχαν προβλήματα αρχικά στην πλατφόρμα, λάθη που έβγαζε το σύστημα, πράγματα που ενώ θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα έχουν μια άλλη. Περιμέναμε μάλλον να μας παρουσιάσει ο υπολογιστής μια άλλη εικόνα, μας το παρουσίαζε διαφορετικά. Το καλό είναι λοιπόν ότι υπήρχε μια συνεχή εποπτεία και θεσμική και από την Singular όσον αφορά την κατάθεση και τη λειτουργία της πλατφόρμας, ώστε κάθε φορά που εντοπίζαμε λάθος, που εντοπίζαμε αδυναμία του συστήματος, διορθώνονταν πάρα πολύ γρήγορα. Τις πρώτες μέρες παρουσιάστηκαν θέματα. Η ανακήρυξη θα γίνει από τα ίδια τα πρωτοδικεία το επόμενο διάστημα, όπου οι δικαστικοί υπάλληλοι θα μπουν στις πλατφόρμες του Υπουργείου Εσωτερικών. Η τελική έγκριση του κάθε συνδυασμού θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου από το πρωτοδικείο. Το ότι κάποιος ολοκλήρωσε την κατάθεση μέσω της πλατφόρμας δεν σημαίνει ότι τελείωσε η διαδικασία με την ανακήρυξη των υποψηφίων. Και έτσι και τυχόν κολλήματα, λάθη, παραλήψεις θα κρυθούν κυριαρχικά από το πρωτοδικείο, το οποίο θα κάνει και την ουσιαστική και τελική νομική ανακήρυξη. Τουλάχιστον από το Υπουργείο ήταν αρκετά κατατοπιστική όσον αφορά την υποστήριξη της πλατφόρμας. Και όσον αφορά το κομμάτι το ουσιαστικό των δηλώσεων, έχει γίνει μια δουλειά η οποία βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Βέβαια δεν έλειψαν λάθη, παραλήψεις και προβλήματα ολοκλήρωσης των καταχωρήσεων, τα οποία οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στο λειτουργικό σύστημα και ίσως στο φόρτο, ίσως στην αυλεψία κάποιων δεδομένων. Τα προηγούμενα χρόνια πάντως η ταλαιπωρία των υποψηφίων ήταν αφάνταστη και η διαδικασία υποβολής ιδιαίτερα χρονοβόρα. Θυμάστε κι εσείς πολύ καλά ότι την παραμονή των. Όχι την παραμονή, 5 και 10 και μισή ώρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία, συνοστίζονταν οι επικεφαλείς με τα επιτελεία τους για να καταθέσουν στο πρωτοδικείο τους φακέλους, κουβαλάγαμε ντοσιέ ολόκληρα, κάποιοι με βαλίτσες, γιατί πια και ο αριθμός των υποψηφίων έχει μεγαλώσει. Στην Πάτρα νομίζω ήταν γύρω στις 360, είναι και πολλοί οι Δήμοι πια. Όλοι αυτοί λοιπόν συνοστίζονταν στο πρωτοδικείο να καταθέσουν αυτά τα χαρτιά. Τώρα πια γίναν όλα μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το πρωτοδικείο λοιπόν τώρα θα τους δοθεί δυνατότητα να μπουν στην πλατφόρμα και να την ελέγξουν.
Μετάθεση της προγραμματισμένης για σήμερα αναπροσαρμογής των διοδίων αποφάσισαν οι εταιρείες παραχώρησης των οδικών αξώνων μετά τη χθεσινή σύσκεψη που είχαν εκπρόσωποι τους με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και πλέον όλοι αναμένουν την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πάμε στον Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Θα το χειριστεί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τελικά? Όπως δίνουν τα πράγματα, ίσως να μάλλον θα φτάσουμε σε αυτό το ενδεχόμενο. Οι διαπραγματεύσεις που συνεχίστηκαν χθες, γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Ιούλιο περίπου, με τις εταιρείες των παραχωρήσεων, τους οδικούς άξονες δηλαδή, και τη γέφυρα Ριοαντήριου, έφτασαν σε αδιέξοδο. Από τη μία πλευρά έχουμε την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που τονίζει ότι δεν θα πρέπει να γίνουν αυξήσεις φέτος, τουλάχιστον στο ύψος και στο επίπεδο που είχαν προαναγγείλει οι εταιρείες, 12% με βάση τον τιμάριθμο του 2022. Και οι εταιρείες από την πλευρά τους έχουν καταθέσει το δικό τους σχέδιο. Θα τα πούμε πώς εξελίσσονται όλες αυτές τις καταστάσεις. Γεγονός είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο. Κάποιες πληροφορίες ανέφεραν ότι ίσως συνεχίζονταν και σήμερα οι διαπραγματεύσεις. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αυτό το ενδεχόμενο. Πάντως σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας, συμμετέχοντας στην έναρξη ενός αγώνα ράλι, δήλωσε δημοσίως ότι δεν θα δούμε, τουλάχιστον για το 2023, αυξήσεις ανατιμής στα διόδια του ύψους 12%, όπως είχε προαναγγελθεί από τις εταιρείες. Όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε κάποιες αυξήσεις. Τώρα πόσο θα είναι αυτές δεν το ξέρουμε. Αυτό θα καθοριστεί προφανώς μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Το σχέδιο τι λέει, τι έχει πέσει σαν πρόταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων? Από τη μία μεριά το Υπουργείο προτίθεται να εισηγηθεί μείωση του ΦΠΑ στα διόδια για τις εταιρείες από το 24% στο 13%. Και από εκεί και μετά ο διαμοιρασμός, να γίνει ένας διαμοιρασμός, μία μετακύληση πρακτικά σε επόμενα έτη της αύξησης του 12% που έπρεπε να μπει φέτος. Να μπει, θα δηλαδή, γίνουν οι αυξήσεις, αλλά θα γίνουν μακροπρόθεσμα. Να μπει φέτος σε μία μικρή ανατίμηση, 3-4% περίπου, κάπου εκεί. Του χρόνου άλλη μία τέτοια ανατίμηση, μαζί με τον τρέχοντα τιμάριθμο, ο οποίος εκτιμάται θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το 2022. Και ακόμα ίσως και μία τρίτη ανατίμηση και το 2025. Αυτό με βάση τους υπολογισμούς βέβαια της κυβέρνησης για των οικονομικών παραγόντων, ότι του χρόνου σίγουρα φέτος θα έχουμε μικρότερο τιμάριθμο, μικρότερο πληθωρισμό, ήδη καταγράφεται γύρω στο 3,5%. Η προσδοκία είναι και του χρόνου και το μεθεπόμενο χρόνο να έχουμε μικρό πληθωρισμό στην Ελλάδα, έτσι ώστε να υπάρξει ένας μετριασμός, θα λέγαμε, αυτής της μεγάλης αύξησης του 12% που προέκυψε από τον πληθωρισμό του 2022. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα δούμε τι θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Να σου πω ότι για σήμερα οι ανατιμήσεις που είχαν ανακοινωθεί ότι θα έμπαιναν σε ισχύ από σήμερα μετακυλίστηκαν για τις 11 του μηνός, Σεπτεμβρίου. Αυτό το ανακοίνωσε η ίδια η Ολυμπιαδός, όχι οι υπόλοιποι παραχωρησιούχοι. Η Ολυμπιαδός χθες το βράδυ αργά έβγαλε μια τέτοια ανακοίνωση στο site της εταιρείας. Λυτή, απλά ανέφερε ότι μετατίθενται για τις 11 Σεπτεμβρίου οι ανατιμήσεις που είχαν, ή μάλλον η απόφαση για τις ανατιμήσεις που είχε ανακοινωθεί εδώ και ημέρες, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό προφανώς υποδεικνύει ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας διαπραγμάτευσης. Πάντως, οι πληροφορίες από τη διαπραγμάτευση αυτή αναφέρουν ότι υπάρχει συγκρουσιακή κατάσταση μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα, σήμερα δημοσιογραφικές πληροφορίες έφεραν την γαλλική εταιρεία Vinci και τη Hochtief, την γερμανική, που συμμετέχουν σε διάφορες παραχωρήσεις στη χώρα μας. Η Vinci, ξέρουμε, είναι στη γέφυρα και είναι και στην Ολυμπία οδό. Με έμεσο τρόπο, με το δικό τους τρόπο, έστειλαν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι αν δεν γίνουν δεκτές οι προτάσεις, μπορεί και να αποχωρήσει από το διαγωνισμό που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη για την διαχείριση της Αττικής οδού. Καταλαβαίνεις ότι κάθε πλευρά χρησιμοποιεί τα δικά της όπλα, προκειμένου να αποκομίσει όσο περισσότερα ωφέλη μπορεί σε αυτή την σκλήρη, όπως φαίνεται, διαπραγμάτευση. Και στη μέση οι πολίτες και οι οδηγοί. Προφανώς.
Στο χρονικό διάστημα που επιλέγει η ΑΕΔΕΡ να κλείσει επιχειρήσεις εμπορικές και εστίασης εν μέσω θέρους και μιας κάποιας αυξημένης κίνησης, εστιάζουν οι έμποροι της Πάτρας σχετικά με το λουκέτο της ΑΕΔΕΡ σε εμπορική επιχείρηση για φορολογικές παραβάσεις. Η οικονομική υπηρεσία του κράτους φέτος το καλοκαίρι εμφανίστηκε έντονα με λουκέτα σε καταστήματα και ανάρτηση ταμπελών για ενημέρωση των κατοίκων της κάθε περιοχής. Κλιμάκιο φορολογικών ελεγκτών της ΑΕΔΕΡ βρέθηκε την Τρίτη στην αγορά της Πάτρας. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, κλειστό λόγω φορολογικών παραβάσεων, λέει η πινακίδα που τοποθετήθηκε σε γνωστό κατάστημα στο κέντρο της πόλης, ενώ όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, σφραγίστηκε με ταινία. Μια εικόνα που σχολιάστηκε από εμπόρους και καταναλωτές. Φαίνεται πως τις τελευταίες ημέρες, μετά τα νησιά, σειρά παίρνουν και η υπηρετική Ελλάδα, η υπηρετική χώρα, στην απόβαση των ελεκτικών υπηρεσιών του κράτους, τόσο για τα ασφαλιστικά όσο και τα φορολογικά μέτρα τα οποία τίθονται αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή όλο ένα και περισσότερο και όλο πιο εντατικά. Και έχουμε και περιπτώσεις και στην πόλη μας όπου βλέπουμε τέτοια κλεισίματα, να το πούμε έτσι, καταστημάτων με κορδέλες, επειδή τέθηκαν πρόστιμα, επειδή βρέθηκαν κάποιες φορολογικές παραβάσεις. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε και έχουμε τοποθετηθεί πάντοτε είναι υπέρ της νοημότητας και των ελέγχων οι οποίες δίνουν αυτή την απαραίτητη δικαιοσύνη και στην αγορά. Αυτό το όμως το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι οι έλεγχοι να έχουν κάποιο αποτέλεσμα και να καρποφορούν και όχι να βλέπουμε περιπτώσεις όπου εν μέσω τουριστικής περιόδου ή ημερών όπου τα καταστήματα περιμένουν να δουλέψουμε, να βλέπουμε περιπτώσεις να κλείνουν τα μαγαζιά και οι επαγγελματίες να μην καταφέρουν να έρχονται σε ανταπόκριση με τις υποχρεώσεις τους. Το ζητούμενο δεν είναι ότι έκλεισε μια επιχείρηση στην Πάτρα, αλλά στο χρονικό διάστημα που επιλέγει η ΑΔΕ να κλείσει επιχειρήσεις εμπορικές και εστίασης εν μέσω θέρους και μιας κάποιας αυξημένης κίνησης. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα κάποιες περιπτώσεις λοιπόν όπου κάποια καταστήματα ενώ στον έλεγχο μπορεί να βρέθηκαν να έχουν κάποιες παραβάσεις, μετά να καλούνται και να αποδεικνύουν ότι δεν υφίσταται κάποιο τέτοιο περιστατικό, αλλά το κακό να έχει γίνει και να έχουν διαποδευθεί στην κοινωνία και να έχουν χάσει και κάποια έσοδα. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες ανισορροπίες οι οποίες φέρνουν στρεβλώσεις και στους ελέγχους, διότι και οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορεί να μην έχουν κάποια πλήρη στοιχεία κατά την ώρα του ελέγχου και να παρατηρούνται κάποια φαινόμενα τέτοια τα οποία και επαγγελματίες να αδικούνται και να μην καταφέρουν να δουλέψουν για 3 ή 4 ημέρες γιατί το κατάστημά τους παραμένει κλειστό. Εμείς αυτό το οποίο καλούμε είναι να υπάρχει μια επικοινωνία ανάμεσα στις ελεγκτικές υπηρεσίες, τους επαγγελματίες αλλά και τους φορείς που απαρτίζουν την οικονομία, έτσι ώστε αυτά τα φαινόμενα να μην υφίστανται και να υπάρχει μια ομαλή διαδικασία τόσο κατά τη διάρκεια των ελέγχων, αλλά όσο φυσικά και στην ομαλή διαδικασία της αγοράς και της λειτουργίας των καταστημάτων. Υψηλές είναι ανατιμήσεις στο σουβλάκι και την πίτα. Η επιστροφή στις πόλεις και η παραγγελία γρήγορου φαγητού ήταν δυσάρεστη για αρκετούς πολίτες που είδαν τις τιμές να έχουν απογειωθεί. Από την πλευρά τους, οι επιχειρηματίες ξεκαθαρίζουν ότι έχει ανέβει υπέρμετρα το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων τους και οι αυξήσεις είναι μονόδρομος για την δική τους επιβίωση. Παίρνουν φωτιά οι τιμές του γρήγορου φαγητού στην Πάτρα λόγω αύξησης στις πρώτες ύλες αλλά και την ενέργεια. Ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά σηματοδοτεί την επιστροφή των φοιτητών στην πόλη που αποτελούν και τον βασικό οικονομικό εμοδότη της. Εκείνο που διαφαίνεται είναι ότι οι τιμές στο σουβλάκι και την πίτα έχουν αυξηθεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Θεωρώ ότι περισσότερες αυξήσεις έγιναν προς το τέλος της περασμένης χρονιάς. Από εκεί και πέρα βέβαια συνέχεια ακριβένουν τα πάντα. Από τη συσκευασία και το χαρτί μέχρι το κρέας, μέχρι όλα τα παρελκόμενα που χρησιμοποιούμε. Η μπύρα έχει πάρει μεγάλη αύξηση τελευταία. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα και εμείς προσπαθούμε να συντηρήσουμε, να κρατήσουμε τις τιμές. Εγώ δεν έχω κάνει, εκτός από την πύρα, δεν έχουμε κάνει κάποια αύξηση από πέρυσι. Αλλά βλέπω ότι με δυσκολία μπορούμε να κρατηθούμε. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει ένα ψυχολογικό όριο στον πελάτη όσον αφορά την τιμή. Απ' την άλλη όμως πρέπει και εμείς να λειτουργήσουμε σωστά και ειδικά είσαι και ένα κατάστημα χρόνια που είσαι και λίγο συμφασμένος με την ποιότητα. Είναι λίγο μονόδρομος για κάποια καταστήματα, θεωρώ. Τα σουβλάκια ξεκινούν από τα 2 ευρώ και οι πίτες κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 3 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ υπάρχουν και πίτες με 3,5 ευρώ. Διαφορετικές είναι σαφώς οι τιμές εκτός κέντρου, όπου εκεί τα καταστήματα όμως λειτουργούν με άλλα κόστη. Η πίτα πωλείται στα 2 ευρώ και 80 λεπτά και το σουβλάκι στο 1 ευρώ και 90 λεπτά.
Η τιμή πώλησης του κρέατος πάντως είναι καθοριστική. Το κρέας το τελευταίο τετράμινο έχει πάρει ένα 15 με 20%. Που σημαίνει αυτό δεν μπορεί να συγκρατηθεί από το κατάστημα, πρέπει να μεταφερθεί στο βολάτι. Σίγουρα, μα πώς αλλιώς μπορεί να γίνει. Ήδη οριακά πουλάμε. Σας λέω ότι όσα μαγαζιά έχουμε γνώμονα και το θέμα της ποιότητας, που τι σημαίνει ποιότητα, έτσι, αγοράζω από το χασάπι μου φρέσκο ελληνικό κρέας. Εκεί είναι λίγο μονόδρομος. Δεν θα κάτσουμε δηλαδή να πετάξουμε στα σκουπίδια τόσα χρόνια να ρίξουμε την ποιότητα για να κρατηθεί η τιμή. Η πίτα και το σουβλάκι είναι προϊόντα που καταναλώνται μαζικά. Πλέον πολλοί συμπολίτες δυσφορούν για τις τιμές, καθώς διαπιστώνουν ότι οι αυξήσεις δεν έχουν φρένο και είναι αναγκασμένοι να περιορίσουν ακόμα και αυτοί τους την απόλαυση, ωστόσο η Πάτρα, κατά γενική ομολογία, περιλαμβάνεται στις φθηνές αγορές. Γκρίνια μεγάλη, να το πω έτσι, σε μένα δεν υπάρχει. Από την άλλη, βέβαια, καλό είναι να δούμε και το πόσο πουλάει η Πάτρα, έτσι, γιατί η Πάτρα στην εστίαση είναι ίσως η φθηνότερη πόλη στην Ελλάδα. Το λέμε χρόνια. Δηλαδή, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές και συγκρατημένες. Μια ματιά να ρίξετε στους καταλόγους, ας πούμε, στις πλατφόρμες που πει delivery. Εκεί μπορείτε να καταλάβετε ότι η Πάτρα είναι μια πάρα πολύ φθηνή αγορά. Προχθές διάβασα ένα δημοσίευμα για το μέσο όρο τιμής της πίτας στην Ελλάδα. Ξεκινάει από 4 ευρώ και η Πάτρα πουλάει 3 με 3,5 ευρώ. Είμαστε ήδη φθηνοί. Πάντως, το ενεργειακό θα επηρεάσει σημαντικά τις τιμές πώλησης των προϊόντων το επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Αν δεν σταθεροποιηθούν πράγματα όσον αφορά τις τιμές, όσον αφορά την ενέργεια. Έτσι, το ενεργειακό είναι ένα κόστος που όλοι το συνυπολογίσαμε στις αυξήσεις για την ουσία. Πληρώνουμε 40-50% παραπάνω λογαριασμούς από ό,τι πληρώναμε. Οπότε, επειδή δεν θα υπάρξει κρατική βοήθεια το επόμενο διάστημα, ίσως δούμε και κάτι ακόμα περισσότερο. Είπα, δύσκολος χειμώνας. Έχουμε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας και εκ νέου υποψήφιο με την παράταξη του Νεκτάριου Φαρμάκη, Φωκείο Ναζαΐμι. Κοντά μας και ο συνάδελφος Δημήτρης Χωρίτος. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Κύριε Ζαΐμι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Θα ξεκινήσουμε, κύριε Ζαΐμι, από τον περίφημο μηχανισμό στήριξης της επιχειρηματικότητας που δημιουργήσατε. Θα θέλαμε να μου πείτε επιγραμματικά περί τίνος πρόκειται, γιατί είναι ένα σπουδαίο εγχείρημα. Καταρχήν να πούμε ότι ο μηχανισμός αυτός στήθηκε μετά από μια διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο εντοπίσαμε σαν περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι ένα πρόγραμμα και ένας μηχανισμός που έχουν λίγες περιφέρειες στη χώρα μας. Από τις 13 περιφέρειες, δηλαδή, είναι ζήτημα αν το έχουν 2 ή 3. Διεκδικήσαμε το πρόγραμμα, το κερδίσαμε και με αυτό το μηχανισμό δίνουμε δωρεάν στήριξη σε όλων των ειδών της επιχειρήσης και όλων των μεγεθών και όλων των νομικών μορφών, προκειμένου να τους δώσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για το επιχειρησιακό τους σχέδιο, το business plan δηλαδή, για την κοστολόγηση, το πελατολόγιο, τους προμηθευτές, το δίκτυο πωλήσεων, ακόμα και για το φάκελο, προετοιμασία του φακέλου για πιθανή δανειοδότηση στις τράπεζες. Ήδη έχουμε στήσει γραφεία και στην Πάτρα και στον Πύργο και στο Αγρίνιο και έχουν πάρα πολλές εταιρείες ήδη πάρει υπηρεσίες, δωρεάν το τονίζω αυτό, από αυτό το μηχανισμό, από έμπειρα στελέχη που πληρώνει η περιφέρεια για αυτό το σκοπό. Επειδή, κύριε Ζαΐμι, στην πολιτική όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, όλα αυτά που μας είπατε έχουν καλά στα αυτιά μας και κατ' επέκταση στις επιχειρήσεις, στο μικροεπιχειρήν ιδίως, γιατί μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεις, και κατά προέκταση στο οικονομικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Επειδή λοιπόν οι πολιτικές κρίνονται εκ του αποτελέσματος, πόσες επιχειρήσεις απευθύνθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτή τη δυνατότητα που παρέχεται, ούτως ώστε να λάβουν συμβουλές νομικού, λογιστικού, επιχειρηματικού πλάνου και όχι μόνον. Και πόσες εν κατακλείδη έλαβαν αυτές τις πληροφορίες, αυτή η τροποντινά την ουσιαστική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τις 1.500 επιχειρήσεις και στους τρεις νομούς και πάνω από 300 επιχειρήσεις έχουν πάρει εξειδικευμένη πληροφόρηση, δηλαδή έχουν πάει σε περισσότερο βάθος. Περισσότερο βάθος εννοώ ότι πλέον γίνεται μια συζήτηση μετά το δεύτερο, το τρίτο ραντεβού, αναλύονται τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και πλέον πάμε σε μια αρκετά έτσι βαριά ανάλυση για το τι πρέπει να κάνει η επιχείρηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να πω ότι ο μηχανισμός αφορά και τις ενδυνάμει επιχειρήσεις, δηλαδή μπορεί κάποιος να μην έχει στημένη επιχείρηση ήδη, ένας νέος που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο ή μπορεί να μην έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο και να θέλει να κάνει μια επιχείρηση.
μόνος του ή με κάποιους συνεργάτες. Σημαντικό αυτό που λέτε. Μπορεί δηλαδή να πάει να ζητήσει συμβουλές. Στο πρώτο στάδιο, ναι, ναι. Ναι, να ζητήσει συμβουλές, να πει την ιδέα του με πλήρη εμπιστευτικότητα εννοείται. Υπογράφεται και ένα αντίστοιχο χαρτί εμπιστευτικότητας και να πάρει πληροφόρηση που δεν στη δίνουν εύκολα ούτε στο πανεπιστήμιο, ούτε στο οικογενειακό κύκλο, ούτε από τους φίλους. Είναι μια εξειδικευμένη πληροφόρηση. Ποιοι σου δίνουν αυτή την πληροφόρηση, κύριε Ζαΐμ? Έχουμε προσλάβει μέσα από το πρόγραμμα έμπειρα τραπεζικά στελέχη ή πρώην τραπεζικά στελέχη, έμπειρους συμβούλους από την αγορά, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να αποφύγει ο ενδυνάμει επιχειρηματίας, πού πρέπει να ρίξει το βάρος, έτσι ώστε τα πρώτα χρόνια, γιατί τα πρώτα χρόνια είναι τα κρίσιμα στην επιχειρηματικότητα, τα πρώτα 2-3 χρόνια που στείνεται η επιχείρηση. Αν ξοδέψει το κεφάλαιο άδοξα, τότε δεν υφίσταται επιχείρηση καν, δηλαδή με λάθος σχεδιασμό. Να αποφύγουμε τα λάθη των πρώτων 2-3 ετών, σε μια καινούργια επιχείρηση δηλαδή, ή σε μια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση που πέρασε ενδεχομένως μια δυσκολία, τι πρέπει να βελτιώσει έτσι ώστε να είναι πιο ανταγωνιστική. Είναι σαφές. Αν μου επιτρέπεις, Κωνσταντίνα, και επίσης σε ποια προγράμματα μπορεί τώρα να λάβει μέρος. Γιατί εκτός από τις συμβουλές του τι πρέπει να κάνεις μέσα στην επιχείρηση, είναι και το τι μπορεί να διεκδικήσεις από κονδύλια ευρωπαϊκά σαν επιχείρηση. Σωστά. Αν μου επιτρέπεις, Κωνσταντίνα, να διασυνδέσω αυτό που είπε ο κύριος Ζαΐμης με την μελέτη που έχετε κάνει και ταυτόχρονα πράξη ουσιαστικά, κύριε Ζαΐμη, έναν μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, πολλές επιχειρήσεις χρειάζονται εξειδικευμένα στελέχη και αυτό δεν το γνωρίζουμε επί του πρακτέου. Δηλαδή, τι είδους στελέχη εκλείπουν από την αγορά, τι επιστημονική ή τεχνική κατάρτιση οφείλουν να έχουν για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Και αυτό νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε, να το δούμε πώς έγινε επί του πρακτέου αυτή η διάγνωση. Ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας είναι η άλλη πλευρά της εξίσωσης. Αφορά κυρίως το κομμάτι της ανεργίας και των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Είναι ένα εξίσου καινούριο ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο διεκδικήσαμε επίσης και καταφέραμε να κερδίσουμε από τα πρώτα χρόνια της θητείας μας. Εκεί προσπαθούμε να βρούμε τι λείπει από την πλευρά δεξιοτήτων, τι εργαζόμενο ζητάει η επιχείρηση, να το πω με απλά λόγια για να το καταλάβουμε. Διότι μια επιχείρηση μπορεί να βγάλει μια αγγελία ότι θέλει έναν εργαζόμενο, αλλά πραγματικά, παρότι υπάρχει ανεργία, να μην βρίσκει αυτόν που θέλει. Άρα, με τα χρήματα που πέφτουν στην κατάρτιση και που θα έρθουν, είτε είναι από την περιφέρεια, είτε είναι από τον ΟΑΕΔ, από την τώρα ΔΥΠΕ, είτε από άλλους φορείς του δημοσίου, από το ίδιο το Υπουργείο, θα πρέπει αυτή η κατάρτιση να είναι εξειδικευμένη και σωστή. Να μην είναι μια κατάρτιση όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, που πραγματικά πήγαινε κάποιος και έπαιρνε ένα μικρό ποσό, μια κατάρτιση η οποία δεν τον βοηθούσε σε τίποτα. Πήγανε τσάμπα αυτά τα χρήματα, κύριε Ζαΐμη, και το ξέρουμε άπαντες. Δηλαδή αυτές οι καταρτήσεις ήταν κυρίως για να λάβουν λίγα ευρώπουλα οι άνθρωποι για να επιβιώσουν. Επί της ουσίας και επί του πρακτέου δεν βοήθησαν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Εσείς όμως είχατε και σε αυτό τον τομέα απτό αποτέλεσμα. Εμείς σε αυτό τον τομέα δουλεύουμε μαζί με τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Δεν ερχόμαστε εμείς από πάνω προς τα κάτω να επιβάλλουμε μια κατάρτιση στην αγορά την οποία δεν επιθυμεί. Γνωρίζουν καλύτερα από εμάς αρκετοί επιχειρηματίες τι είδους δεξιότητες πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Γι' αυτό έχουμε οργανώσει μια σειρά από focus group, από ερωτηματολόγια, από εκδηλώσεις, από ημερίδες που κάνουμε με τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Έχουν συμμετάσχει πάρα πολλές επιχειρήσεις ήδη και στους τρεις νομούς, σε συνεργασία και με τα τρία επιμελητήρια των τριών νομών, να δούμε και έχουμε απτά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε αν βγει ένα πρόγραμμα κατάρτισης του χρόνου εννοούμε σε λίγες εβδομάδες, μέσα στο 24, ακριβώς τι κατάρτιση πρέπει να προσφέρουμε, η οποία να ανταποκρίνεται, παραδείγματος χάρη, στον κλάδο της εστίασης, στον κλάδο της πληροφορικής, στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, στην αγροδιατροφή. Να σας αλλάξω λίγο. Ακούμε κλίμα. Την αγορά, να το πω με λίγα λόγια, έτσι, πιο λαϊκά. Να αλλάξω εγώ λίγο το κλίμα, να περάσουμε στην υπόθεση του φυσικού αερίου που τόσο απασχολεί και την πόλη των Πατρών και στη δική σας προσπάθεια. Αυτή που κάνατε για να έρθει ο αγωγός στην περιοχή. Καταρχήν, αυτό ήταν μια διεκδίκηση που ξεκινήσαμε το 2019 από τις πρώτες μέρες της θητείας μας. Γνωρίζουμε ότι το 2011 ένα μεγάλο έργο για την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα κόπηκε στη μέση, μια ενιαία μελέτη που ήταν Κόρινθος, Τρίπολη, Πάτρα. Δυστυχώς το κομμάτι της Πάτρας αποκόπηκε από το έργο, καταργήθηκε δηλαδή.
κρίθηκε μη βιώσιμο, με αποτέλεσμα να μην έχει από το 2011 η περιοχή μας φυσικό αέριο. Αντίστοιχα, η Τρίπολη έχει αρκετά χρόνια φυσικό αέριο. Κάτι που ζητάει και η ΒΠΕ και όλες οι επιχειρήσεις της περιοχής. Γι' αυτό ασχοληθήκαμε, διότι ρίξαμε βάρος και στο θέμα της πόλης, προφανώς της Πάτρας, αλλά κυρίως στο θέμα της βιομηχανίας. Η βιομηχανία της Πάτρας και η ΒΠΕ συγκεκριμένα απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους και πρέπει αυτές οι επιχειρήσεις να είναι και ανταγωνιστικές. Το κόστος της ενέργειας είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό στο κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. Αλλά δυστυχώς, αν δεν λύναμε αυτό το πρόβλημα, θα είχαμε πολλά λουκέτα, να το πω απλά. Ασχοληθήκαμε, μελετήσαμε σε βάθος, το τονίζω αυτό, τι έχει γίνει από το 2000 μέχρι σήμερα. Κάναμε μελέτες καινούργιες και με αυτά στα χέρια μας και μαζί με τη βιομηχανία στο χέρι, δίπλα μας, διεκδικήσαμε να ξανανοίξει ο φάκελος από την κυβέρνηση, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ταξιδέψαμε στις Βρυξέλλες, πήγαμε και είδαμε τους επενδυτές οι οποίοι κάνουν και αυτούς τους αγωγούς και τα έργα, γιατί η ΔΕΣΦΑ, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που κάνει τέτοιου είδους έργα, δεν ανήκει σε ελληνικά χέρια, ανήκει σε Ισπανούς και Ιταλούς. Έπρεπε να πείσουμε και αυτούς ότι το έργο είναι και βιώσιμο και το χρειάζεται η βιομηχανία. Καταφέραμε λοιπόν να πείσουμε καταρχήν τους επενδυτές, την κυβέρνηση, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, πλέον να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι και, αν θέλετε, σε εισαγωγικά να επιβάλλουμε τη συζήτηση, και αποδείξαμε τεχνοκρατικά ότι αυτό το έργο είναι και βιώσιμο και απαραίτητο για τη Δυτική Ελλάδα. Οπότε, κύριε Ζαΐμη, γιατί με αγωγό το φυσικό αέριο, δηλαδή αν έρθει επιτέλους και στην περιοχή αγωγός, αυτό δεν σημαίνει ότι θα βοηθηθούν μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και οι απλοί πολίτες, τα σπίτια τους, τα νοικοκυριά. Ο αγωγός αυτός φτάνει καταρχήν στη ΒΠΕ Πατρών και συνεχίζει με μικρότερης διαμέτρου αγωγό προς την πόλη της Πάτρας. Έτσι. Σε συνδυασμό με το έργο που ήδη έχει ολοκληρωθεί σχεδιαστικά και χρηματοδοτικά και διαγωνιστικά, δηλαδή το υγροποιημένο αέριο, στο οποίο φτιάχνουμε τα δίκτυα στις τρεις πόλεις Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο, με δεξαμενές υγροποιημένου. Τα δύο έργα, το ένα κουμπώνει με το άλλο. Και προφανώς ο βασικός στόχος είναι και οι κάτοικοι, δηλαδή τα νοικοκυριά, να το πω έτσι, και τα μαγαζιά, αλλά και η βιομηχανία της περιοχής μας. Πάμε τώρα, κύριε Ζαΐμη, σε ένα θέμα για το οποίο οφείλω να σας πω εκ προημίου μπράβο. Γιατί μπράβο? Γιατί ανακουφίσατε χιλιάδες συμπολίτες μας και σώσατε κυριολεκτικά χιλιάδες ζωές. Μιλάω για τον τοξικό αμίαντο στο πρώην εργοστάσιο Αμιαντίτ στο Δρέπανο. Όλοι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ήσαν ανάστατοι επί σειρά ετών. Άπαντες γνώριζαν ότι αυτό το τοξικό υλικό υπάρχει αυξημένη περίπτωση να τους δημιουργήσει καρκίνους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και κατορθώσατε να απομακρύνετε 3.000 τόνους τοξικού αμιάντου από το Δρέπανο και να τους στείλετε στο εξωτερικό. Κάτι που επί μακρόν ουδείς το κατόρθωσε. Πέστε μου επ' αυτού, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δεν έχει αναδειχθεί όπως πρέπει, διότι είναι ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα υπόθεση αυτή, και ταυτόχρονα εκ του αποτελέσματος σώθηκαν ζωές ανθρώπων, κακά τα ψέματα, συν ότι ήταν και υποβαθμισμένη περιοχή, όταν ξέρουμε όλοι μας ότι έχει αυτή την τοξικότητα. Πέστε και μου. Και να σας προσθέσω ότι στο Δρέπανο επί χρόνια κολυμπούσες μαζί με τα κομμάτια της αμιαντίτης στη θάλασσα και στην παραλία. Κοιτάξτε, η υπόθεση της αμιαντίτης είναι μια υπόθεση που ξεπερνάει τα 20 χρόνια τουλάχιστον από τη στιγμή που η εταιρεία πτώχευσε και δόθηκε μετά στις τράπεζες και ξεκίνησε μια διαδικασία γιατί θα γίνει αυτό το οικόπεδο. Και κάθε χρόνο η κατάσταση γινόταν και πιο δύσκολη. Η επιβάρυνση ήταν αυξανόμενη. Υπήρχαν και δικαστικές υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπήρχαν πρόστιμα που είχαν μπει στο οικόπεδο και στους ιδιοκτήτες, υπήρχαν οι επερωτήσεις, υπήρχαν οι διεκδικήσεις. Δεν υπήρχε όμως μια συνολική στρατηγική να λυθεί το πρόβλημα και να απομακρυνθεί ο αμίαντος. Γιατί καλό είναι να βάζεις ένα πρόστιμο αν υπάρχει μια μόλυνση, το θέμα είναι πώς απομακρύνεις τον αμίαντο. Και δουλέψαμε μεθοδικά με τον Περιφερειάρχη μας, αλλά και με τον έναν από τους ιδιοκτήτες του οικοπαίδου, την Εθνική Τράπεζα. Πιέσαμε με τον τρόπο που μπορεί και πρέπει μια αιρετή αρχή να πιέσει σε όλα τα επίπεδα. Αλλά ξαναγκάστε να βάλουν χρήματα, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ για να απομακρυνθεί ο αμίαντος, έτσι. Να τα λέμε, εσείς τα λέτε κομψά με έναν τρόπο ως πολιτικός. Εγώ τα λέω λαϊκιστή. Τους ασκήσατε
μεγάλη αφόρητη πίεση να πάρουν τον καρκίνο από το δρέπανο. Έτσι για να συνεννοηθούμε. Και μπράβο, ξέρω διότι ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή, κατά ψέματα. Θα κάνουμε τα πάντα, εγώ το τονίζω αυτό ειλικρινά, κύριε Χωρίτο, θα κάνουμε τα πάντα για το συμφέρον του τόπου μας και για τον κάθε κάτοικο ξεχωριστά και για όλους μαζί. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας σταματά. Νομίζω ακόμα και πέραν των αρμοδιοτήτων μας, γιατί πολλοί μας είπαν ότι ξεπερνάτε τις αρμοδιότητές σας πολλές φορές, μπορεί και να τις ξεπεράσαμε σε κάποιες συναντήσεις, ίσως να μην ήμασταν και τόσο καλά παιδιά σε εισαγωγικά μερικές φορές. Μιλάμε όμως για ανθρώπινες ζωές. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για να φύγει η μεγαλύτερη μόλυνση που υπήρχε στη χώρα από ποσότητες αμιάντου. Και αν θέλετε, έχουμε βάλει μια στρατηγική. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη, θεωρώ, επιτυχία να φύγει αυτό το καρκίνωμα από την περιοχή μας. Και δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί ο στόχος μας είναι να δούμε και την επόμενη φάση στο δρέπανο τι κάνουμε. Κλείνοντας, κύριε Ζαΐμη, ποια είναι η διαφορά σας με τους προηγούμενους και γιατί πρέπει να επανεκλεγείτε στις 8 Οκτωβρίου. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να φύγει ο αμίαντος. Συμφωνούμε όλοι ότι επιβαρύνει τις ζωές μας. Το θέμα είναι τι στρατηγική βάζεις, πώς την ακολουθείς, τι τεχνοκρατική αντίληψη έχεις, αλλά και τι πολιτικό κεφάλαιο βάζεις και πώς, εν πάση περιπτώσει, τι όπλα χρησιμοποιείς. Και κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Εμείς μέσα σε 3 χρόνια, και αν φανταστείτε ότι είχαμε και πανδημίες και ένα σωρό άλλες δυσκολίες, με τόσες συναντήσεις στην Αθήνα και τόσες συναντήσεις στην Πάτρα, φέραμε ένα απτό αποτέλεσμα. Δεν το πιστεύανε πολλοί. Πολλοί μας λέγανε μην ασχοληθείτε με την υπόθεση, θα κάψετε τα χέρια σας, θα καείτε κι εσείς. Λέω γενικότερα για να κλείσουμε και αυτή τη σύντομη συζήτηση, και η Κωνσταντίνα πρέπει να τρέξει το δελτίο. Ας μας κρίνουν οι κάτοικοι, κύριε Χωρίτε. Εγώ δεν μπορώ να πω. Μόνο για τον αμίαντο, γενικότερα. Γιατί πρέπει να σας ξαναψηφίσει ο κόσμος να πάρετε ξανά στα χέρια σας. Το κάθε πρόβλημα θέλει να το αντιμετωπίσουμε με πολύ σοβαρότητα. Να κάνεις μια διάγνωση, όπως κάνει και ένας γιατρός μια διάγνωση σε έναν ασθενή, και από εκεί και πέρα να ακολουθείς μια στρατηγική και να την πηγαίνεις μέχρι τέρμα και να την ακολουθείς κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα. Δεν πηγαίνεις, βλέπεις, λες δύο λόγια και φεύγεις. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει τεχνοκρατική αντίληψη, θέλει πολιτική πίεση, σαφέστατα, αλλά θέλει και σε πολλά επίπεδα, το τονίζω αυτό, από την επίδοση περιφέρειας, δήμος, τοπική κοινότητα, Υπουργείο, Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές. Δεν ήταν λίγες οι φορές που στείλαμε επιστολές, δύσκολες επιστολές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μοχλό πίεσης. Την επιστολή της Θένης ως μοχλό πίεσης. Έχουμε να λέμε καθοδόν, νομίζω ανωτελεία θα βάλουμε έτσι, Κωνσταντίνα, σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε να σας ευχαριστήσω από μέρος μου. Σας ευχαριστώ εγώ και τους δύο, κύριε Ζαΐμη. Καλό να γνωρίσετε την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για το δελτίο. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Στις 25 Σεπτεμβρίου ξεκινά η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, ενώ από τον Αύγουστο του 2026 δεν θα ισχύουν πια οι παλιές ταυτότητες. Όπως επεσήμανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι νέες ταυτότητες θα είναι πιο ασφαλείς, δεν θα μπορούν να πλαστογραφηθούν, θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις, ενώ θα είναι μέρος ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος. Εξυγχρονιζόμαστε, Σωτήρη, έστω και με αυτή την καθυστέρηση. Ναι, ήταν απόλυτο σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας περίοδου που ξεκινά μετά τις θρηνές διακοπές, ούτε τσιπάκια αλλά ούτε και συστήματα γεωτοπισμού δεν θα υπάρχουν στις νέες ταυτότητες, όπως διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε αυτό ότι στις 25 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διάθεσή τους από τα αστυνομικά τμήματα και τα αρμόδια γραφεία και επιβεβαίωσε και την είδηση που είχαμε μεταδώσει προημερών, Κωνσταντίνα, ότι οι ταυτότητες που σπέβδουν να βγάλουν τώρα ή να ανανεώσουν καλύτερα, θα λέγαμε, οι εκατοντάδες πολίτες, πατρινοί και χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα να αναζητούν τις παλιές ταυτότητες, θα έχουν ισχύ μέχρι τον Αύγουστο του 2026, δηλαδή για 2 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα αποκτήσουν και αυτές τις ταυτότητες με τα τσιπάκια. Άσκοπος ο κόπος στον οποίο και η ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλονται αυτή τη στιγμή χιλιάδες πολίτες και μαζί με αυτούς και πάρα πολλοί ακόμα κόσμος που δεν χρωστάει τίποτα και θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του, είτε γιατί έχασε την ταυτότητά του και ψάχνει να βρει έναν τρόπο να βγάλει ταυτότητα πάλι από την αρχή, είτε γιατί πρέπει να ταξιδέψει στο εξωτερικό και δεν την έχει. Να μην πούμε πάντως, Σωτήριο, τώρα από Σεπτέμβρη είναι και οι μαθητές της πρώτης και της δευτέρας γυμνασίου πρέπει να βγάλουν ταυτότητες, γιατί έχουν τις εξετάσεις. Προφανώς. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που ταλαιπωρείται άσκοπα χωρίς λόγο. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός βέβαια έκανε λόγο και για fake news. Δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει τα όσα ευτράπελα συμβαίνουν αυτό το διάστημα έξω από τα αστυνομικά τμήματα. Και τόνισε ότι μία μικρή μειοψηφία της κοινωνίας δέχεται αυτά τα fake news που διαδίδουν διάφοροι κύκλοι.
Το έχουμε πει και από εδώ και από το Δελτίο Δύσων του Μπέστ, από παραθρησκευτικές οργανώσεις, ακόμα και από πολιτικούς φορείς, δυστυχώς και κόμματα του Κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα να συμπαρασύρονται σε όλη αυτή την παραφιλολογία που, όπως είπαμε, δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα, όσον αφορά τις ταυτότητες, θα κοστίζουν 10 ευρώ. Σήμερα να πούμε ότι το παράβολο κοστίζει 9 ευρώ συν το κόστος των φωτογραφιών. Φωτογραφίες στις χειρονίσεις ταυτότητες, τουλάχιστον με τα όσα ισχύουν μέχρι τώρα, δεν θα πληρώνουν οι πολίτες για να τις εκδώσουν από κάποια επιχείρηση έξω από την αστυνομία. Θα βγάζουν εκεί ψηφιακά τις φωτογραφίες τους στην αστυνομία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και αντιδράσεις, στις οποίες αναφερθήκαμε προημερών. Και η χρονική ισχύ της νέας ταυτότητας θα είναι 10 χρόνια και θα μπορεί να βγαίνει, όπως είπαμε, παράλληλα μαζί με το διαβατήριο, επειδή είναι δύο τα πλέον επίσημα κρατικά έγγραφα τα οποία οφείλει να έχει κάθε πολίτης σε ισχύ. Η διαδικασία θα γίνεται στα αστυνομικά τμήματα, όπου θα μπορεί να γίνεται, όπως είπαμε, εκεί η λήψη της φωτογραφίας. Και όπως είπαμε, από τα πλέον αρμόδια χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού δεν υπάρχει κανένα σύστημα γεωεντοπισμού, παρόλα τα ψεύδι διαδίδονται τόσο όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Στα αστυνομικά τμήματα θα υπάρχουν ειδικοί υπολογιστές. Εκεί, Κωνσταντίνα, θα μπορούν να λαμβάνονται βιομετρικά και ψηφιακά στοιχεία των δικαιούχων ή μάλλον των υπόχρων. Τα βιομετρικά στοιχεία είναι το δακτυλικό μας αποτύπωμα. Από εκεί που είχαμε το μελάνι παλιά, πλέον τώρα θα έχουμε ψηφιακή αποτύπωση του δακτυλικού αποτυπώματος που θα περνάει με ψηφιακό τρόπο σε αυτή τη νέα ταυτότητα, όπως επίσης ηλεκτρονικά θα περνάει σε αυτή την ταυτότητα και η υπογραφή. Έτσι ώστε θα έχουμε και από τη μία μεριά ηλεκτρονικά και το δακτυλικό μας αποτύπωμα και την υπογραφή μας, θα είναι τουλάχιστον σχεδόν αδύνατο, θα λέγαμε, να πλαστογραφηθεί το συγκεκριμένο έγγραφο σε αντίθεση με τις σημερινές ταυτότητες, οι οποίες ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πλαστογραφούνται σε σημαντικό βαθμό. Αυτές είναι οι πληροφορίες, οι εξελίξεις. Ας ελπίσουμε ότι μετά και αφέθηση στη διαβεβαίωση και τις πληροφορίες που δόθηκαν από τον Πρωθυπουργό, θα εξομαλυνθεί και η κατάσταση στα τμήματα. Και δεν χρειάζεται από τις 25 Σεπτεμβρίου να τρέξουμε όλοι μαζικά. Μέσω Gov θα γίνονται τα ραντεβού. Και έχουμε μέχρι τον Αύγουστο του 2026 προθεσμία να αλλάξουμε τις ταυτότητες. Όπως το είπες, θα εφαρμόζεται ένα σύστημα όπως κλείναμε ραντεβού και με τα εμβόλια. Και εδώ ανοίγω πάλι παρένθεση, να μην συγχαίουμε πάλι εμβόλια κορονοϊούς και ταυτότητες, έτσι μη σπεύσουν οι διάφοροι γνωστοί κύκλοι. Υπάρχει έτοιμος ο μηχανισμός, είδαμε πόσο αποτελεσματικός ήταν. Έκλεινες το ραντεβού σου, πήγαινες την ώρα που έπρεπε να πας, έκανες τη δουλειά σου με το εμβόλιο, μέσα σε μισή ώρα είχες τελειώσει και έτσι θα γίνεται και με το σύστημα των ταυτότητων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Καλό σου βράδυ. Την αντίδραση πάντως των αστυνομικών υπαλλήλων προκαλούν τα νέα δεδομένα για την έκδοση ψηφιακών ταυτοτήτων. Και αυτό γιατί στα νέα τους καθήκοντα θα είναι και η έκδοση φωτογραφιών για τους πολίτες. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, είναι μια διαδικασία που αφενός δεν γνωρίζουν, αφετέρου θα αποκόψουν τους πολίτες να πηγαίνουν σε επαγγελματίες φωτογράφους για ποιοτική φωτογράφηση. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι αστυνομικοί υπάλληλοι να φωτογραφίζουν οι ίδιοι τους πολίτες στην διαδικασία έκδοσης νέων ταυτοτήτων. Η διαδικασία με τον τρόπο αυτό θα επιβαρύνεται υπέρμεταχρονικά, ενώ τα αποτελέσματα θα είναι αμφίβολα, αφού οι αστυνομικοί δεν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό το αντικείμενο και δεν έχουν και την κατάλληλη τεχνογνωσία. Πράγματι, με τη νέα νομοθεσία που θα εφαρμοστεί τον επόμενο μήνα που τρέχει, τον Σεπτέμβριο, ο τύπος αστυνομικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών αλλάζει. Δυστυχώς, στις προβλέψεις για τη νέα αστυνομική ταυτότητα είναι η λήψη φωτογραφιών από αστυνομικούς. Είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει χρονοτριβή στην όλη διαδικασία. Αμφιβόλου ποιότητας αποτέλεσμα λόγω της έλλειψης τεχνογνωσίας των αστυνομικών, αλλά και θα στερήσει, πολύ σημαντικό, θα στερήσει και δουλειά από τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό επαγγελματικά, τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους. Θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι λάθος. Είναι μια παραφωνία στην όλη διαδικασία του εκμοντερνισμού ενός του βασικότερου εγγράφου του Έλληνα πολίτη, της αστυνομικής του ταυτότητας, και πιστεύουμε ότι πρέπει να αποδοθεί αυτή η δραστηριότητα, η λήψη των φωτογραφιών και πάλι στους επαγγελματίες, στους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους. Η φωτογραφία του κατόχου του νέου δελτίου ταυτότητας πρέπει αποκλειστικά να λαμβάνεται από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και να αναρτάται από τον ίδιο τον φωτογράφο στην εφαρμογή MyPhoto της πύλης gov.gr, από όπου θα την αναρτά
ο αρμόδιος αστυνομικός υπάλληλος. Μέσω της πύλης MyPhoto του gov.gr να αποστέλλονται από τους συγκεκριμένους επαγγελματίες και από εκεί να γίνεται η ανάσυρση από τους αστυνομικούς, τους αρμόδιους για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας. Βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος ότι η λήψη φωτογραφίων από επαγγελματίες φωτογράφους θα κοστίσει στον κάθε πολίτη χρήματα εν αντιθέσει με τις φωτογραφίες μέσα στο τμήμα που θα λαμβάνονται δωρεάν. Θεωρώ το κόστος είναι αμεληταίο για την λήψη μιας φωτογραφίας όταν η ταυτότητά μας θα αλλάζει κάθε 10 χρόνια. Θεωρώ ότι αυτό το κόστος είναι αμεληταίο για τον κάθε Έλληνα πολίτη σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Σίγουρα όμως πρέπει να σκεφτούμε και κάποιους άλλους εργαζόμενους και εμείς σε συνδικαλιστές, οι οποίοι χάνουν ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς τους. Πολλοί από αυτούς ένα σημαντικό έσοδο είναι η διαδικασία για τη λήψη φωτογραφιών, για ταυτότητες, διπλώματα κλπ. Έγγραφα. Πάντως, επί της ουσίας διαθέσιμος χώρος και υποδομή στην αστυνομική διεθνή αγαία για λήψη φωτογραφιών δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει πρόνοια κάποια στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι σωστό. Και θα το παλέψουμε μαζί με τους επαγγελματίες φωτογράφους που ήδη έχουν αρχίσει και αντιδρούν και έκαναν και μια στάση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο μας στην Αθήνα. Θα το παλέψουμε να σταματήσει αυτό το πράγμα και να γίνεται σωστά η όλη διαδικασία. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.